θέλω να μιλήσω επολίγων για κάποιες παρεμβάσεις που κάνουν κάποιοι φίλοι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Σέβομαι όλες τις απόψεις, όποιες και να είναι αυτές. Ζητώ όμως να στηρίζονται σε κάποια λογικά επιχειρήματα. Χτες βγήκε ένας κύριος και μας μίλησε για τη νέα τάξη, λέει, νεοταξικές. Ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος ποια είναι η νέα τάξη σε σχέση με την παλιά? Τι ήταν η παλιά και ποια είναι η νέα? Μας είπε ότι επηρεάζουν τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες πάντα επηρέαζαν τα πολιτικά πράγματα. Οι πλούσιοι πάντα επηρέαζαν τα πολιτικά πράγματα. Πάντα. Από την αρχή της ανθρωπότητας. Δεν είναι κάτι το καινούριο, δεν είναι νέα τάξη αυτό. Ποια είναι λοιπόν η νέα τάξη? Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων δεν υπάρχει? Υπάρχει. Δεν υπάρχουν στρατόπεδα? Υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Ποια είναι η νέα τάξη? Αυτό ακούμε, φτιάχνουμε μερικές έννοιες. Χθες μας είπε ο κύριος αυτός για τους Ρότσιλντ. Οι Ρότσιλντ είναι οι παλιότεροι τραπεζίτες στην Ευρώπη. Και καθορίζουν ή επηρεάζουν τα παγκόσμια πράγματα εδώ και αιώνες. Δεν είναι νέα τάξη Ρότσιλντ. Ποια είναι η νέα τάξη? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακούμε, διαβάζουμε στο διαδίκτυο κάτι συνωμοσιολογικές θεωρίες και έχουμε και ξεφορδίζουμε. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι ο Τσίπρας είναι Εβραίος. Από την Άρτα ξέρετε πολλούς αρτινούς Εβραίους. Με κλασικά υπηρώτικο όνομα, δυσύλλαβρο, Τσίπρας. Που λέγεται Αλέξης, άρα από χριστιανική οικογένεια το Αλέξης δεν είναι εβραϊκό όνομα. Εβραϊκά ονόματα είναι το Αβραάμ, το Μωυσής, δεν είναι πάντως το Αλέξης. Και σου λέει είναι Εβραίος. Έτσι, κάπου το διάβασε το, κάποιος αφαίρετα είπε μια ανοησία και το είπε. Τους βγάζουμε όλους Εβραίους. Όλοι οι πρωθυπουργοί που δεν μας αρέσουν είναι Εβραίοι. Γιατί κάπου πρέπει να αποδώσουμε τις ευθύνες για αυτά που συμβαίνουν. Θυμάμαι όταν ήταν ο Σιμίτης πρωθυπουργός και όσοι ήταν εναντίον του, υπήρχαν πολλοί που τον λέγανε Εβραίο. Γιατί λέει Σιμίτης. Επειδή οι Εβραίοι είναι Σιμίτες φιλετικά. Λέει Σιμίτης, άρα είναι Σιμίτης. Δεν ξέραν οι ανόητοι ότι Σιμίτης είναι τουρκική λέξη. Και προέρχεται από το Σιμίτ που είναι το κουλούρι. Σιμίτης είναι ο κουλουρτζής στα τουρκικά. Δεν έχει καμία σχέση με τους Σιμίτες από τους οποίους υποτίθεται που προέρχονται οι Εβραίοι. Αλλά όταν είσαι άσχετος, όταν δεν παρακολουθείς τα πράγματα, όταν δεν γνωρίζεις και έχεις άποψη, εκεί είσαι και επικίνδυνος. Ξέρετε, δεν με ενοχλούν οι άνθρωποι που είναι μειωμένης μόρφωσης ή μειωμένης ευφυΐας. Μοιραίο είναι να υπάρχουν και πολλοί σε μια κοινωνία. Έτσι. Τους σέβομαι όλους. Αυτούς που δεν σέβομαι είναι αυτούς που είναι μειωμένης μόρφωσης και μειωμένης ευφυΐας και που νομίζουν είναι εξυπνάκηδες και τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν σας είπα ποτέ ότι τα ξέρω όλα. Δεν ξέρω. Αν με ρωτήσετε για μια σειρά από θέματα, δεν τα γνωρίζω. Αν με ρωτήσετε για εκκλησιαστικά ζητήματα, δεν τα γνωρίζω. Αν με ρωτήσετε για φυσική, δεν γνωρίζω πολλά. Και έχω κάποιες κι εγώ, έχω ακούσει διάφορα πράγματα, έχω διαβάσει μερικά πράγματα, ναι. Αν με ρωτήσετε για μαθηματικά, λίγα πράγματα ξέρω. Αυτά που ξέρω είναι αυτά με τα οποία ασχολούμαι. Ιστορία, πολιτική, οικονομία. Αυτά ασχολούμαι, αυτά ξέρω και γι' αυτά σας μιλάω. Δεν σας μιλάω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Και ποτέ όταν με ρωτάτε για κάτι που δεν το γνωρίζω, σας λέω ευθέως δεν το γνωρίζω. Ή θα το κοιτάξω, ή θα προσπαθήσω να βρω μια απάντηση, αλλά δεν το γνωρίζω. Οι ξυπνάκηδες λοιπόν που έχουν μια αντίληψη για τα πράγματα, φτιάχνουν μέσα, τώρα με το ίντερνετ γίνει ακόμα μεγαλύτερος χαμός. Γιατί τώρα σηκώνει ο καθένας μια ιστοσελίδα και γράφει ό,τι του έρχεται στο μυαλό, ό,τι του έρχεται. Αλήθεια, ψέματα, φαντασία, φαντασιώσεις, ό,τι θέλει τις ξεφουρνίζει. Παλιότερα δεν ήταν τόσο εύκολο γιατί δεν υπήρχαν πολλά μέσα, ήταν μόνο περιοδικά και εφημερίδες. Τώρα είναι το ίντερνετ. Και πηγαίνουν στο ίντερνετ και διαβάζουν μια ιστορία παρανοϊκή και την έρχονται και την ξεφουρνίζουν.
Είναι, λέει, ο Τσίπρας άθεος. Άθεος είναι. Εβραίος. Εβραίος. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι είναι Εβραίοι. Οι Εβραίοι είναι θρήσκευμα. Οι οποίοι, οι περισσότεροι, επειδή ήταν περιορισμένο, ήταν μόνον στην Ιουδαία. Τη σημερινή Παλαιστίνη, το σημερινό Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Αυτό ήταν οι Εβραίοι. Οι οποίοι με τις μεγάλους διωγμούς που κάνανε οι Ρωμαίοι, ιδίως το 70 μετά Χριστόν, πολλοί εξ αυτών έφυγαν και πήγανε, αναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες χώρες. Και επειδή ήταν υποδιωγμό, επειδή πολλοί τους θεωρούσαν ότι ήταν αυτοί που σκοτώσαν τον Χριστό, ιδίως στα χριστιανικά χρόνια, είχαν συγκεντρωθεί σε δικές τους κοινότητες, μεταξύ τους. Και τους βλέπαν με καχυποψία οι υπόλοιποι, οι χριστιανοί κυρίως κάτοικοι των χωρών αυτών. Μάλιστα, η λέξη γκέτο προέρχεται από μια περιοχή, μια συνοικία στην πόλη της Βενετίας, όταν ήκμαζε η Βενετία, και που εκεί ήταν μαζεμένοι οι Εβραίοι. Ήταν η εβραϊκή συνοικία, το γκέτο, το γκέτο της Βενετίας. Από το γκέτο της Βενετίας έχουν πάρει το όνομά τους και οι κλειστές γειτονιές, οι συνοικίες που υπάρχουν παντού. Και τις λέμε γκέτο. Οι Εβραίοι, πολλοί εξ αυτών πέτυχαν και γινήκαν κυρίως, όχι... Δεν ασχολήθηκαν με τη γη, ασχολήθηκαν περισσότερο με το εμπόριο και με τα τραπεζικά. Και γι' αυτό βγάλαν και πολλά λεφτά. Επειδή δεν τους επιτρέπεται να κατέχουν γη στην Ευρώπη, αναγκάστηκαν να ασχοληθούν με άλλα, με εμπόριο και με τραπεζικά. Και βγάλαν πολλά, κάποιοι εξ αυτών βγάλαν πολλά λεφτά. Όπως υπάρχουν πλούσιοι Εβραίοι, υπάρχουν και φτωχοί Εβραίοι. Όπως υπάρχουν πλούσιοι Έλληνες, υπάρχουν και φτωχοί Έλληνες. Έτσι. Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι πλούσιοι. Αυτό είναι ένα άλλο μύθο που υπάρχει. Και είχαν δεχτεί πολλές φορές την καχυποψία και την διάκριση από τις χριστιανικές κοινωνίες. Και δέχτηκαν και διωγμούς, πολύ μεγάλους, με χειρότερο όλων, το ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί. Οι Εβραίοι στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι κάποιοι οι οποίοι είχαν έρθει και είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας, από πολύ παλιά χρόνια, από τα αρχαία χρόνια, και είχαν ονόματα καθαρά εβραϊκά. Απόγονος αυτών των Εβραίων ήταν ο Μορδεχάη Φριζής, ο συνταγματάρχης στο Αλβανικό, του οποίου ο γιος ή ο γονός είναι ραβίνος, και μάλιστα σκληρός ραβίνος. Αυτός είναι δηλαδή ένθερμος οπαδός της πίστης εβραϊκής. Αυτοί είναι πολλοί. Οι πολλοί Εβραίοι που ήταν στην Ελλάδα ήρθανε με την εκδίωξη των Εβραίων από την, όταν επεκράτησαν οι Χριστιανοί στην Ισπανία. Εκεί υπήρχαν πολλοί Εβραίοι, στην Ισπανία υπήρχαν. Όταν έγινε το Ισπανικό κράτος και διώξανε τους Μουσουλμάνους, διώξανε και τους Εβραίους, το 1490-92, εκεί γύρω. Λοιπόν, έφυγαν οι μουσουλμάνοι και έφυγαν και οι Εβραίοι, κυνηγήθηκαν. Αναζήτησαν αλλού καταφύγιο οι Εβραίοι της Ισπανίας. Και ήρθαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν τότε, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανεχότανε τις θρησκείες της Βίβλου, δηλαδή φυσικά τον μουσουλμανισμό, αφού ήταν μουσουλμάνοι οι Τούρκοι Σουλτάνοι, τον Εβραϊσμό και τον Χριστιανισμό. Και έτσι βρήκαν οι περισσότεροι Εβραίοι της Ισπανίας, βρήκαν καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Οι μεγάλες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, ή μάλλον στον ελλαδικό χώρο, τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην Θεσσαλονίκη, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, όταν μιλάμε για ελλαδικό χώρο. Εκείνοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν ισπανικής καταγωγής. Γι' αυτό και τα ονόματά τους, ακόμα και σήμερα, είναι ισπανικής προέλευσης. Θα ακούσετε. Ισπανοεβραϊκά με ισπανική χρειά. Μοδιάνο, ας πούμε, που είναι και η Στοά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ισπανικό όνομα, εβραϊκό. Έτσι. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, που ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα Εβραίων στην Ελλάδα, Ισραηλιτών όπως τους λένε,
εξοντώθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, στην κατοχή. Πάρα πολλοί από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και αλλού βρήκανε τραγικό θάνατο στα στρατόπεδα συγκέντρωση, στο Auschwitz, στο Dachau και το καθεξής. Ελάχιστοι επέστρεψαν και σήμερα δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ελάχιστοι και συνολικά. Η Ισραηλιτική κοινότητα στην Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή κοινότητα. Να 10-12 χιλιάδες δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Πολύ μικρότερη και από τους καθολικούς. Οι καθολικοί στην Ελλάδα είναι κυρίως στα νησιά της. Και των Κυκλάδων ίσως είναι περισσότεροι από ότι είναι οι... Σίγουρα είναι περισσότεροι από ότι είναι οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι. Και οι οποίοι έχουν την δική τους θρησκευτική κοινότητα, όχι εθνική, δεν είναι εθνική κοινότητα. Κάποιοι νομίζουν ότι η πατρίδα τους είναι το Ισραήλ, όπως ο Φριζής, ο οποίος έχει ήδη φύγει από την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι και είναι Έλληνες, Ιουδαίοι το θρήσκευμα, Εβραίοι το θρήσκευμα. Όπως υπάρχουν Έλληνες, καθολικοί το θρήσκευμα, όπως υπάρχουν Έλληνες, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, όπως υπάρχουν Έλληνες άθεοι. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι Έλληνες είναι όμως. Όσοι αισθάνονται Έλληνες είναι Έλληνες. Και δεν έχει να κάνει με κάποιο φυλετικό DNA. Γιατί καλύτερα να μην το ψάχνουμε το φυλετικό DNA του καθενός. Οι άνθρωποι που είναι εδώ γενιές ολόκληρες είναι Έλληνες. Τώρα, τι θρήσκευμα έχουν, αυτό προσωπικά εμένα μου είναι αδιάφορο. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Εσείς μπορεί να είστε καθολικοί, Εβραίοι, μουσουλμάνοι, άθεοι, ό,τι θέλετε μπορείτε να είστε. Δικαίωμά σας. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι όπως είμαι εγώ. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Συνεπώς, από τη μικρή αυτή κοινότητα των Ισραηλιτών δεν μπορεί να προέρχονται όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος. Κοινή λογική. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να τον αντιπαθείς, όπως να τον θεωρείς κακό πολιτικό όπως τον θεωρώ εγώ, να τον θεωρείς επικίνδυνο πολιτικό όπως τον θεωρώ εγώ, αλλά δεν μπορώ να του πω ότι είναι Εβραίος. Πώς θα του πω ότι είναι Εβραίος? Η οικογένειά του είναι από το Αθαμάνιο Άρτης, που δεν υπήρχαν καθόλου Εβραίοι εκεί. Είναι χριστιανική οικογένεια. Έτσι. Και ο ίδιος ο Τσίπρας επέλεξε να μην είναι χριστιανός, επέλεξε να είναι άθεος όπως έχει το δικαίωμα. Αυτό. Κατανοητό. Οι Εβραίοι στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Και δεν επηρεάζουν τα πολιτικά πράγματα. Στην Ελλάδα όμως τι συμβαίνει? Υπάρχει μια έντονη συνωμοσιολογία. Θέλουμε να βρίσκουμε κάποιον άλλο να φορτώσουμε τα λάθη μας, τα προβλήματά μας. Δεν φταίμε ποτέ εμείς. Κάποιος άλλος φταίει πάντα. Εγώ αρνούμαι αυτή τη λογική. Εγώ θεωρώ ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Φυσικά είναι και άλλοι, αλλά εμείς όμως έχουμε την ευθύνη της μοίρας μας και της ζωής μας. Διότι αν την αφήσουμε σε άλλους, δεν θα κάνουμε τίποτα. Κάτσουμε σαν κρεβάτα, περιμένουμε να πεθάνουμε. Αν αποφασίζουν άλλοι για μας, τότε γιατί να αγωνιζόμαστε? Αυτοί που μιλάνε περί συνωμοσιολογίας είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να αποκλείσουν τις δικές τους ευθύνες και για την κακή πορεία της ζωής τους να την αποδώσουν σε κάποιους άλλους για να βρίσκουν κουράγιο να ζουν. Γιατί δεν βρίσκουν κουράγιο να ζουν. Αν συνειδητοποιήσουν ότι για την κακή πορεία της ζωής μας δεν φταίνε μόνο οι άλλοι, αλλά φταίμε και εμείς, τότε τι κουράγιο θα έχουμε να ζούμε? Όταν τα αποδίδεις όλα στους Εβραίους, στους Μασόνους, στους Νεφελίμ, στους Ελοχίμ, στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, στους Αμερικάνους, στους Γερμανούς, στους Κινέζους, λες τι να κάνω εγώ, τι να κάνω κακομοίρης, υφίσταμε αυτή την κακή κατάσταση. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι να παίρνουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. Ακόμα και αν κάποιοι άλλοι μας πολεμούν. Εγώ δέχομαι καθημερινά πολύ σκληρό πόλεμο. Πάρα πολύ σκληρό πόλεμο. Δεν χρειάζεται να σας τα πω, δεν σας αφορούν και δεν χρειάζεται να σας τα πω. Αλλά κάθομαι όρθιος, είμαι όρθιος και έρχομαι εδώ κάθε μέρα και δίνω μάχη για την αλήθεια και τη λογική. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Ξέρω ότι με πολεμούν, αλλά τις ευθύνες για την πορεία της ζωής μου τις έχω εγώ. Για την πορεία των παιδιών μου εγώ την έχω. Την ευθύνη για τα παιδιά μου την έχω εγώ, δεν την έχει κάποιος άλλος.
Για την πατρίδα μου, στο μερίδιο που με αναλογεί, την έχω εγώ. Και για αυτή την πατρίδα αγωνίζομαι. Συνεπώς, όταν θέλετε να παίρνετε τηλέφωνο, ευχαρίστω όλους σας περιμένω με χαρά, αλλά τουλάχιστον να χρησιμοποιείτε κάποια πραγματικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, είναι μια πολύ μικρή κοινότητα η οποία δεν επηρεάζει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δυστυχώς, οι Ισραηλίτες της Ελλάδος, που ήταν περισσότεροι στο παρελθόν, υπέστησαν μεγάλη καταστροφή από την γενοκτονία, το ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά τη διάρκεια της κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δυστυχώς. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από εκεί πέρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κακός πολιτικός και επικίνδυνος για τον τόπο, όχι γιατί είναι Εβραίος, αλλά γιατί είναι αυτός που είναι. Και γιατί διακατέχεται από αριστερές ιδεολειψίες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και γιατί δεν έχει εμπειρίες και οριμότητα για να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Απόδειξη ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Αυτή την ώρα πρέπει να είναι στο παλάτι του Σουλτάνου Ερντογάν. Και πηγαίνει με μια ατζέντα που είναι άγνωστη σε εμάς. Δεν γνωρίζουμε τι πάει να συζητήσει ο κύριος Τσίπρας στην Τουρκία. Δεν το γνωρίζουμε. Μετά το φιάσκο, όχι το φιάσκο, το ξεπούλημα της Μακεδονίας με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες, έτσι, με την υπερψήφιση του πρωτοκόλλου για την ένταξη της ψευτοβόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, ολοκληρώνεται αυτό το ξεπούλημα της Μακεδονίας, με αυτή την κατάπτυση της συμφωνία που έρχεται νομίζω την Πέμπτη στη Βουλή με το πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ. Υπερψηφίζει η Ελληνική Βουλή να μπει η εντός εισαγωγικών για μένα Βόρειος Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Η ντροπή συνεχίζεται. Το ξεπούλημα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Πέμπτη. Μετά λοιπόν από αυτό το φιάσκο με την Μακεδονία, μετά το φιάσκο με την Βόρειο Ήπειρο, όπου εκεί αφελεινίζεται η Βόρειος Ήπειρος. Και όσοι οι Έλληνες Βορειοϋπειρώτες απέμειναν, τους διώχνουν το καθεστώς του Έντι Ράμα, με ανήθικο, βαθιά ανήθικο τρόπο. Ξέρετε, σας το έχω πει, θα το λέω συνέχεια, για μένα οι Βορειοϋπειρώτες είναι οι πιο αδικημένοι Έλληνες. Και έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους Βορειοϋπειρώτες. Και έχω ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα της Βορείου Ηπείρου, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί, η οποία δεν πρέπει να χαθεί από την Ελλάδα. Μετά λοιπόν και από αυτό το φιάσκο, έρχεται σήμερα ο Τσίπρας και πηγαίνει στην Άγκυρα να συζητήσει άρα γιατί. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ατζέντα. Και ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από τους Τούρκους. Σήμερα λοιπόν ήρθαν οι Τούρκοι και τι είπανε, φίλες και φίλοι. Σήμερα πηγαίνει ο Τσίπρας στην Άγκυρα. Ότι θα συζητήσουμε για την υφαλοκρηπίδα, για τα νησιά, για τα χωρικά ύδατα και για την τουρκική μειονότητα. Οι Τούρκοι θεωρούν, ο καθεστώς της Άγκυρας θεωρεί, ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, στην Ελληνική Θράκη, είναι τουρκική. Και όχι μουσουλμανική όπως ορίζει η Συνθήκη της Λοζάνης. Γι' αυτό και ο Ερντογάν αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί θέλει να αποκαλέσει την μουσουλμανική μειονότητα ως τουρκική μειονότητα. Και εμείς του ανοίξαμε την Κερκόπορτα. Τον αφήσαμε να πάει στη Θράκη και να αποκαλέσει τους μουσουλμάνους βουλευτές αδέρφια μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τούρκοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το είπε ο Ερντογάν. Από τη Δυτική Θράκη, από την Κομωτινή. Μην το ξεχνάμε. Και το επιτρέψαμε, το επέτρεψε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κοτζιά τότε. Μην το ξεχνάμε. Και τώρα μας λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι ότι θα συζητήσουν θέμα μουσουλμανικής μειονότητας. Τι θα συζητήσουν άραγε, για τους μουφτίδες.
Αν δεχτεί η Ελλάδα να εκλεγόντουσαν οι μουφτίδες από την μειονότητα, τότε θα γινόταν πλήρως τουρκική. Θα τουρκιζόταν πλήρως η μειονότητα τα επόμενα χρόνια. Τι θα συζητήσουμε? Τι θα συζητήσουμε για τη μειονότητα? Η μειονότητα είναι μια θρησκευτική μειονότητα της οποίας τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Τι άλλο έχει να συζητήσει η Ελλάδα με τους Τούρκους για την μειονότητα? Τι άλλο έχει να συζητήσει για την υφαλοκρηπίδα, για τα χωρικά ύδατα? Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και επειδή για λόγους πολιτικής δεν θέλει να τα επεκτείνει στο Αιγαίο, κατανοητό μέχρι ενός σημείου, μπορεί όμως να τα επεκτείνει στο Ιόνιο. Άμα θέλεις. Τι θα συζητήσει για την Κύπρο ο κύριος Τσίπρας? Ποιο είναι το θέμα που θα συζητήσει με την Κύπρο? Εγώ τρέμει η ψυχή μου τι θα συζητήσει ο Τσίπρας στην Άγκυρα που θα πάει. Όταν έχουμε δει το ένα φιάσκο μετά το άλλο. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο γελικότερης απαξίωσης των θεσμών και γελιοποίησης των θεσμών από την ίδια την κυβέρνηση. Είδατε χτες τι έγινε. Είδατε χτες τι έγινε με τους έξι βουλευτές που είχαν εκλεγεί με άλλα κόμματα και που προσχώρησαν στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι θα στηρίζουν. Ακούστε, οι έξι αυτοί βουλευτές, ο Δανέλης, η Κουντουρά, ο Κόκαλης, ο Παπαχριστόπουλος. Αλήθεια, πότε παραιτείται ο Παπαχριστόπουλος? Είναι αλήθεια ότι παραιτείται στις 31 Φεβρουαρίου? Ο Παπαχριστόπουλος, ο Τζουράρης και ο έκτος ποιος είναι? Η Παπακώστα, την είπα, η Παπακώστα βέβαια. Δεν την ξεχνάμε, την Παπακώστα δεν γίνεται. Μου είπε ένα πολύ ωραίο, ανέκδοτο είναι αυτό. Μου λέει η γυναίκα, η κοπέλα στον αραβωνιαστικό της που τον πιέζει να παντρευτούνε. Πότε επιτέλους, βρε Γιάννη, θα παντρευτούμε? Όλο μου το αναβάλεις από χρόνο σε χρόνο. Τώρα της απαντάει εκείνος, Μαρία μου, είναι οριστικό, το πήρα απόφαση. Θα παντρευτούμε οριστικά τη μέρα που θα παραιτηθεί ο Παπαχριστόπουλος. Δηλαδή ποτέ. Αχ, τι γελιότητες. Γελάμε, αλλά δεν είναι για γελιά, είναι για κλάματα. Είναι για κλάματα αυτή η κατάσταση. Έξι λοιπόν βουλευτές που είχαν εκλεγεί με άλλα κόμματα στηρίζουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι θα δέχονται όποιο νομοσχέδιο φέρει αυτή η κυβέρνηση. Όποιο. Για να υπάρχει η δεδηλωμένη και να μην χρειάζονται ονομαστικές ψηφοφορίες για κάθε νομοσχέδιο που θα περνάει από τη Βουλή. Τώρα μιλάμε για γελιότητα. Και φεύγουν, δηλαδή, εντάσσονται ατύπως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα, οι δύο εξ αυτών, ο Παπαχριστόπουλος που δεν έχει παραιτηθεί ακόμα και ο Ζουβράρης, είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ τυπικά έχουν περάσει την αντιπολίτευση, έτσι. Τυπικά. Τι έχουν περάσει, σουργελοποίηση πολιτικής είναι αυτό. Λοιπόν, και δύο εκ των βουλευτών ανήκουν και στην αντιπολίτευση και στη συμπολίτευση. Ο Παπαχριστόπουλος και ο Ζουβράρης. Και έγινε και η αμίμητη δήλωση Ζουράρη που λέει ότι εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετέχω στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Αυτά τα τραγικά πράγματα δεν τα είχαμε ξανακούσει ποτέ άλλοτε. Αυτή είναι πλήρης γελιοποίηση και των θεσμών και της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου. Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα. Ζούμε πρωτοφανείς εποχές. Δύο βουλευτές ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ για να μην χάσει τα προνόμια του ο Καμένος, ο οποίος υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση από την οποία έφυγε, αλλά δανείζει τους βουλευτές του στο Τσίπρα για να έχει αυτοδυναμία. Πέστε μου τώρα, στέκεται στη λογική όλο αυτό το πράγμα? Στέκεται στη σοβαρότητα όλο αυτό το πράγμα? Στέκεται στην... πολιτικά στέκει, ανθρώπινα στέκει, ηθικά στέκει. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Μένω κατάπληκτος. Αυτά είμαι στον 33ο χρόνο επαγγελματίας δημοσιογράφος. Ασχολούμαι με την πολιτική από μικρό παιδί.
Τέτοια γελιοποίηση των θεσμών δεν έχω ξαναδεί. Τέτοιες πρωτοφανείς καταστάσεις δεν έχω δει. Δεν ξέρω αν γινόντουσαν στον 19ο αιώνα ή στα χρόνια της, τα παλιά. Μπορεί να είχαν γίνει. Αλλά τέτοια πράγματα στα χρόνια αυτά που ξέρω της μεταπολίτευσης δεν έχουν ξαναγίνει. Έχουν γίνει πολλά στραβά, δυσάρεστα κλπ. Αλλά τέτοια γελιοποίηση, τέτοιος εξευτελισμός δεν έχει ξαναυπάρξει. Ζουράρης και Παπαχριστόπουλος ανήκουν σε ένα υποτίθεται κόμμα της αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα στηρίζουν την κυβέρνηση. Μετέχουν και του ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχει πάρει με λίζινγκ ο ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει πάρει ψηλή κυριότητα ο Καμένος και ο Τσίπρας με επικαρπία τους πήρε. Δεν ξέρω, δανείζουν βουλευτές ο ένας τον άλλον. Τι απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Απίστευτες γελιότητες. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, ο λόγος ανήκει σε εσάς όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Στο 211-1860-001, στο γνωστό τηλέφωνο του σταθμού μας, τηλεφωνείτε από τώρα για να βγείτε ζωντανά στον αέρα της εκπομπής μας αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής μας. Το Αρχοντικό του Σαράντι. Ένα υπέροχο νεοκλασικό αρχοντικό στο κέντρο της Αθήνας. Διαχρονικό, φιλόξενο. Τη δυναμική παρουσία του μουσικού μας προγράμματος δίνουν οι Θοδωρής Παπαδόπουλος, Ντένια Κουρούση, Κώστας Κανδάλης, Γεωργία Δρακάκη. Ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, Αλέκος Γλυκιώτης και η ορχήστρα Λαϊκή Δρόμη. Με τα πιο ωραία λαϊκά, ρεμπέτικα παραδοσιακά. Παρασκευή Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι. Αρχοντικό του Σαράντι. Επώνυμα και φθηνά. Βραβευμένη κουζίνα. Ειδικά μενού προσφοράς. Τηλέφωνα 210-8643-554 και 8625-040. Πρόσβαση σε αμαία. Πάρκινγκ έναντι κέντρου. Πάντα με την ποιότητα του αρχοντικού. Ισλανδικό μουρουνέλαιο μουρόλ. Το θαύμα της φύσης για όλη την οικογένεια. Πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Βιταμίνες Α, Δ και Ε. Μουρόλ. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, στον έλεγχο της χοληστερίνης, στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης και ωφελεί στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Μουρόλ. Ένα κουταλάκι του γλυκού ή δύο κάψουλες την ημέρα ακούν για τα μέγιστα ωφέλη του μουρουνέλαιου. Από τον Ελληνοκυπριακό Όμιλο Φαρμακοβιομηχανιών, Mendichrom. Κάθε μέρα στο Blue Sky 9 με 10 θα παρακολουθείτε τις εκπομπές της υγείας. Η υγεία έχει σχέση με την αληθινή τροφή, τις βιταμίνες και τα φυσικά προϊόντα και την άσκηση. 9 με 10 στο Blue Sky κάθε μέρα. Ανδρέας Φικιώρης. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στους τηλεθεατές μας να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Καλησπέρα κύριε Έφη. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Θέλω πρώτα πρώτα να ευχηθώ χρόνια πολλά στην κόρη σας για τα γενέθλιά της, να έχει καλές σπουδές, να έχει την υγεία της και εσείς να τη χαίρεστε. Σε ευχαριστώ Δεν πολύ. Δεν θέλω να μιλήσω για τα σούργελα και τα καρναβάλια που γίνονται στο κοινοβούλιο, απλώς θέλω να πω ντροπή, ντροπή, ντροπή. Τι έχει ο κύριος Τσίπρας στην ατζέντα του πηγαίνοντας στην Τουρκία, δεν μάθαμε. Μάθαμε όμως τι έχουν στη δική τους ατζέντα οι Τούρκοι. Όλα στο τραπέζι, ακόμη και για τα νησιά μας. Ο Τσίπρας και επικήρυξαν, με συγχωρείτε, επικήρυξαν και τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που δεν ξέρουμε που βρίσκονται στην Ελλάδα, έχουν φύγει από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε, τους έχουν επικήρυξει με 700.000 δολάρια. Τον καθένα. Ο Τσίπρας θέλει να παίρνει πρωτοβουλίες και να προβάλλεται ο ίδιος χωρίς να καταφέρνει κάτι προς όφελος της Ελλάδας. Είδαμε τα Σκόπια φυσικά. Να σας πω κύριε Λοβέρδο, η Κύπρος δεν έχει πρόεδρο. Περιμένει από τον Τσίπρα. Ύστερα νομίζει ότι θα καταφέρει να γίνει επαναλειτουργία της Χάλκης. Θα δούμε. Ή νομίζει ακόμη ότι θα συνετίσει τον Ερντογάν να συμπεριφέρεται καλά στην Ελλάδα. Κύριε Τσίπρα, τα ταξιδάκια που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια και τα περισσότερα άσκοπα, θα μπει τέλος σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η επαναλειτουργία της σχολής Χάλκης είναι ένα παμπάλαιο αίτημα της Ελλάδος.
το οποίο ελπίζουμε να κάποια στιγμή να υλοποιηθεί, αλλά για να γίνει είναι σίγουρο θα δώσουμε κάποια ανταλλάγματα. Ποια είναι αυτά, δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Αποστόλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ροβέρδο. Το πρόβλημά μου, το θέμα μου είναι η ονομασία, όχι μόνο των Σκοπίων, αλλά και πώς μας λένε οι Σκοπιανοί εμάς. Όπως ξέρετε, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 30-40 χρόνια. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι μας απακαλούν Γρεκούς, και επομένως Γκρίς, Γκρίχ, Ελλάν κλπ. Οι δε Σκοπιανοί μας αποκαλούν Γκρίτσκο. Δηλαδή έχουμε 6 συνεχόμενα σύμφωνα και στο τέλος ένα φωνή εν το όμικρον. Είναι όνομα αυτό με το οποίο μας αποκαλούν. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης στα πανεπιστημιακά μας χρόνια τότε ότι ούτω έτσι μας αποκαλούσαν τα πεφωτισμένα έθνη της Ευρώπης. Αφού μας λένε Γρεκούς, όχι Έλληνες, άρα Γρεκοί. Επομένως από αυτό το Γρεκός, Γρεκία, Γκρίς, Γκρίχελαν, αυτοί οι κύριοι εκεί πάνω, εγώ ντρέπομαι όταν ακούω και μας λέει ο Ζάεφ Γκρίτσκο. Λοιπόν, το πρόβλημά μου το εξής, δεν ξέρω γαλλικά. Μήπως πρέπει να ψάξετε και αυτό. Από ό,τι έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, η λέξη Γρεκός στα γαλλικά σημαίνει κλέφτης, αγύρτης, απατεών. Είναι έτσι? Δεν το γνωρίζω. Έχει καμία σχέση με αυτό. Πάντως είναι όνομα αυτό με το οποίο μας αποκαλούν οι γείτονές μας. Γκρίτσκο, είναι αυτό όνομα. Έτσι το προφέρουνε, τι σημασία. Συγγνώμη, λέμε Έλληνες και από κάτω στη μετάφραση λέει Γκρίτσκο. Αφού έτσι το προφέρουν. Είναι όνομα. Οι Τούρκοι μας λένε Ίωνες, είμαστε Ίωνες, Ιουνανιστάν μας λένε. Ίωνες ή Ρουμ. Ή Ρουμ, διότι είμαστε Ρωμιός είναι. Λοιπόν, ναι, αλλά άλλο το Ρουμ, άλλο το Ίωνες, Ιουνανιστάν Ίωνες, άλλο το Γκρίτσκο. Δεν σας αρέσει ο ήχος. Εντάξει. Ναι, είναι φοβερά δηλαδή και αντιαστητικό. Εντάξει, και, αλλά, λοιπόν, η επίσημη ονομασία της Ελλάδος είναι η Δημοκρατία της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Έτσι, επομένως, της Ελλάδος. Από που έλεγε Ελλάς και αυτό μεταφράζεται, παραφράζεται ως Γρεκός. Αγαπητέ μου κύριε Αποστόλη, οι λαοί έχουν αποκαλέσει, ανάλογα με τις εμπειρίες που είχαν, έχουν αποκαλέσει διάφορες χώρες με το όνομα με το οποίο τις είχαν στο μυαλό τους. Εμείς λέμε την Γαλλία, Γαλλία. Οι ίδιοι Γάλλοι λένε Φρανς, Φραγκία δηλαδή. Ναι, άρα έτσι. Τώρα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Μήπως όμως... Οι Γάλλοι λένε τους Γερμανούς Αλαμανούς. Οι ίδιοι λένε Deutsch. Εμείς τους λέμε Germany, Γερμανούς. Τι να σας πω, η επίσημη ονομασία είναι όμως Deutschland. Εντάξει, κατανοητό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Απόστολε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνατε και χαρά και υγεία για την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Θέλω να πω το εξής, επειδή παρακολουθώ και μου λείπετε πάρα πολύ από το κανάλι του κυρίου Παυλόπουλου, με σοβαρούς συνεργάτες, συνάδελφους σας, παλαιότερους και έναν κύριο νεότερο, ήθελα να τοποθετήσω στο εξής. Έγινε ένα σχόλιο εχθές ότι μα δεν έφυγαν και ο Αμυράς και κάποιοι άλλοι βουλευτές και ενετάχθησαν στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Για την τιμή των όπλων. Έφυγαν και ενετάχθησαν κάποιοι άλλοι βουλευτές. Δεν πήραν κανένα αντίκρισμα, ούτε υπουργούς τους κάνανε τίποτα. Ενετάχθησαν στη Νέα Δημοκρατία που θα δώσουν τη μάχη, εάν θα βγουν βουλευτές ή όχι δεν το ξέρουμε. Είναι δηλαδή φοβερά ντροπή για το μυαλό μας να συγκρίνουν κάποιοι συνάδελφοί σας δύο πράγματα ανώμια. Ποια είναι αυτά? Όταν έφυγαν και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία οι συγκεκριμένοι βουλευτές, ανεξάρτητα οτιδήποτε, καλοδεχόμενοι, κακοδεχόμενοι, θα δώσουν τη μάχη και θα κριθούν σύμφωνα με τον κανόνα, με τους κανόνες της ελληνικής δημοκρατίας. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά, ότι όταν έφυγαν κάποιοι βουλευτές και πήγανε στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, λέει, τι μου δίνεις, θα με κάνεις υπουργό, θα με κάνεις πρωθυπουργό, τι θα πάρω εδώ και τώρα. Άλλο λοιπόν το ένα θέμα που πήγανε, γιατί κάποιος συναδελφός σας σχολίασε, μα δεν έφυγαν και πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Προφανώς πήγανε, αλλά η αντιπολίτευση δεν παίζει ρόλο, δεν ασκεί εξουσία. Οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση έχει σημασία, όχι που στηρίζουν την αντιπολίτευση. Και αυτοί που πήγανε στην κυβέρνηση, καλά κάνουν και στηρίζουν την κυβέρνηση. Αλλά γίνανε υπουργοί, πήρανε κάποιο αντίκτυπο. Το κίνητρό τους δεν ήταν να λειτουργήσει η δημοκρατία και κάτι καλύτερο. Το κίνητρό τους είναι εδώ και τώρα θέλω το όφελος. Το όφελος ποιο είναι? Να γίνω υπουργός. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και λυπάμαι για ένα σοβαρό
σταθμό σαν το Sky από κάποιους άλλους να ακούω τέτοια πράγματα κατά τη γνώμη μου. Νομίζω αυτό ήταν άτοπο. Αυτό δε το οποίο θα ήθελα να συνεχίσω είναι, έχω ακούσει από αυτούς τους λεγόμενους αριστερές, τους πολυεκατομμυριούχους, γίνονται κάποια προβλήματα, υπάρχουν κοινωνικά. Ένας συνάνθρωπός μας προχτές, καρκινοπαθής, βγήκε και είχε οικονομική αδυναμία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ούτε αριστερός είμαι, ούτε κομμουνιστής είμαι. Αλλά θα έλεγα να βάλουμε όλοι το χέρι στη τσέπη από 50 λεπτά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν επέλεξαν να είναι καρκινοπαθείς και αδυνατούν οικονομικά να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Έτσι κρίνω σαν δεξιός που είμαι. Εντάξει, δεν ξέρω η αριστερή τι είναι. Να είστε καλά. Εγώ σας έχω μιλήσει επανειλημμένως για την ανάγκη να βοηθήσουμε τις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας και των Δήμων, που κάνουν πολύ σημαντικό έργο, όπου παρακολουθές σας μιλούσε για την εκκλησία στο Καματερό, τον Άγιο Γεώργιο, όπου εκεί γίνεται σπουδαία δουλειά. Πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες με κάθε τρόπο. Και σε ό,τι αφορά το φαγητό των ανθρώπων και τα φάρμακά τους και την βοήθειά τους σε θέματα υγείας και περίθαλψης, ακόμα και θέματα μόρφωσης. Πολλές εκκλησίες έχουν κοινωνικά φροντιστήρια, όπως ξέρω από τον φίλο μου τον πατέρα Αλέξανδρο στην Ευαγγελίστρια, στο Περιστέρι, που έχει στήσει κοινωνικό φροντιστήριο. Και μπράβο του. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αρχές και πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Εγώ έχω εννοήσει ότι όταν είσαι στη Χρυσή Αυγή σημαίνει ότι πιστεύεις αυτά. Όταν είσαι στο ΚΚΕ πιστεύεις κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν, πιστεύω, δεν έχουν αρχές. Είναι ένα ανταλλακτικό. Μια είναι στην κυβέρνηση, μια είναι στην αντιπολίτευση. Μια πάει στην αντιπολίτευση γιατί θα γίνει αύριο κυβέρνηση, να συμμετέχει κι αυτός. Και με οδηγούν όλοι αυτοί στη σκέψη να πάω να ψηφίσω ένα κόμμα τώρα στις εκλογές, το οποίο να μην έχει καμία τύχη να βγει. Μόνο και μόνο για να τους αφαιρέσω την ψήφο. Μάλιστα. Για να μπορέσουν μετά οι βουλευτές του να πάνε στα μεγάλα κόμματα όπως έγινε με τα μικρά κόμματα σήμερα. Για να βρουν καρέκλα, μετά θα πάνε στα μεγάλα κόμματα. Θα μεταγραφούν εκεί. Δεν τους ψηφίσετε απευθείας, τους ψηφίσετε εμπέσως. Δηλαδή είναι καλύτερα να μην πάω να ψηφίσω. Ποιον να ψηφίσω. Εγώ δεν ξέρω. Δικαιώμαστε να ψηφίσετε όποιον θέλετε. Αλλά όσοι ψήφισαν Λεβέντη, Ποτάμι, Ανέλ, βρεθήκαν να ψηφίσουν τους βουλευτές αλλού. Αρχές από τον καιρό που μπήκε στην πολιτική από όλους αυτούς. Ποιος διατηρεί αρχές. Ποιος. Ποιος είναι αυτός. Ποιος, δεν ξέρω. Εγώ ούτε εγώ ξέρω. Α, λοιπόν, τι να σας πω. Όποιος νομίζετε εσείς. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λαβέρδο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Πήρα τηλέφωνο γιατί έχω ορισμένα πράγματα να σας πω. Είμαι παλιός Αθηναίος, Πλακιώτης. Το σπίτι μου ήταν απέναντι σε ένα στεράκι από την πύλη του Αδριανού. Εκεί μεγάλωσα και τη δεκαετία του 50, ας πούμε, γυρνάγαμε ξυπόλοιτοι και με τις πόλεις ανοιχτές. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω τώρα. Ο προπάπος μου ήταν παπάς στη Ράγιο Γεώργιο Καρίτη. Άκουσα προηγουμένως να λένε για τους Εβραίους, να λένε κάποιοι, δεν ξέρω χθες, σήμερα για τους Εβραίους. Έτυχε να δουλέψω σε ένα εβραϊκό κατάστημα εμπορικό στο γέρο της Αθήνας 35 χρόνια. Οι άνθρωποι με πληρώνανε στην ώρα τους, με τα δώρα, με τα πάντα, και με στείλανε, επειδή ήμουν, ας πούμε, σαν κλητήρας, ας πούμε, με στείλανε να πληρώνω το ΙΚΑ, να πληρώνω τους φόρους κλπ. Δεν θα φανταστείτε με τι άγχος με στείλανε, δηλαδή τρεχάνα πρωί-πρωί να πάω να πληρώσω την τράπεζα, να πληρώσω την εφορία, να πληρώσω το ΙΚΑ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο συνεπείς, που εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι υπάρχουν τόσο άνθρωποι φιλότιμοι. Και φέραν αυτό, όσα χρόνια ήμουν, ας πούμε, πληρώνω την ώρα, χωρίς ποτέ να είναι αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι τα έχουν βάλει στους Εβραίους κλπ. Και εγώ σας λέω, δεν είμαι ξένος Ορθόδοξος, γιατί ναι. Ο προπάπος μου ήταν παπάς, γνωστός παπάς, στον Άγιο Γεώργιο Καρίτη, ξέρετε, απέναντι σε όλο τον Παναγιώ. Ναι, τον Άγιο Γεώργιο το Καρίτσι, ναι. Ναι, απέναντι στον Άγιο Γεώργιο το Καρίτσι. Λοιπόν, ακούω αυτά όλα και ήσυχο. Και κάτι άλλο να σου πω, κύριε Γιάννη. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω, αλλά παίρνω γιατί είμαι 70 χρονών και ξέρετε, έχω απογοητευτεί. Τα παιδιά μου έχουν μεταναστεύσει, είναι γιατροί και έχουν πάει στο εξωτερικό. Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι πέστε στον κύριο Μητσοτάκη ότι η τελευταία ελπίδα για τους Έλληνες είναι αυτός. Να προσέξει πάρα πολύ, γιατί έχει τεράστια ευθύνη και ότι δεν θα τον συγχωρέσει ο λαός για κανένα λάθος. Είναι η τελευταία ελπίδα των Ελλήνων και σε μέρος δηλαδή.
Και ελπίζω, ας πούμε, να μην μας διαψεύσει. Χάρηκα, κύριε Γιάννη. Εγώ χάρηκα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι η τελευταία ελπίδα των Ελλήνων από τη δεξιά για να δώσει ελπίδα και ζωή σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο λαό. Κάθεσαι και αναρωτιέσαι όμως, Γιάννη μου, με τον Χριστόπουλο. Έχει μυαλό ο Χριστόπουλος? Ένα σκύβαλο είναι. Έχει μυαλό ο Ζουράρης, ο Ξυπόλυτος? Έβαλε ποτέ αυτό? Δεν τρέπεται λίγο και κάθεται και σκέφτεται αν τη Μακεδονία έφυγε ή δεν έφυγε? Ένας ξυπόλυτος μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο, ή εσένα ή εμένα ή τον κάθε ένα, βρε Γιάννη μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό που στο λέω. Ένας ξυπόλυτος μπορεί να σκεφτεί τον ξυπόλυτο? Ο Ζουράρης αυτό το μυαλό έχει? Ξυπόλυτος ήταν, ξυπόλυτος θα μείνει. Αυτός είναι ένας παπαρδέλας. Κάθεται και μου συζητάει τώρα και μου λέει πράγματα ανούσια. Ποιος τον καταλαβαίνει? Μπορείς να μου πεις από μένα, από το λαό, τον απλό? Δεν ξέρω. Αυτοί που τον ψηφίζουν προφανώς. Αυτοί που τον ψήφισαν και τον κάναν βουλευτή στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, λάθος, αγαπητέ κύριε Νίκο. Να είστε καλά, δώσουμε το λόγο και σε άλλους. Κύριε Νίκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να πω συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας. Έχω ξανακαλέσει στο παρελθόν. Και ήθελα να σας πω ότι σχετικά με εσάς, μπράβο σας να παραμείνετε αυτός που είστε. Εγώ προσωπικά είμαι περήφανη που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς. Και να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα για να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και σας εκτιμάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Αρτέμιε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Θα συμφωνήσω με τους δύο προηγούμενους κύριους, όλα αυτά που λέγανε, που είπανε, ότι η τελευταία ελπίδα για όλους μας είναι ο Μητσοτάκης. Αν δεν τα καταφέρει, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, έστω και σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, να αλλάξουμε πατρίδα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό που σας λέω, πραγματικά το πιστεύω, η τελευταία ελπίδα. Και μια πρόταση, μήπως πρέπει όλοι αυτοί που απευθύνονται να πάρουν το ψήφο των Ελλήνων για να μπουν στη Βουλή, μήπως πρέπει πρώτα να τους εξετάσει κάποιος ψυχίατρος? Γιατί δεν μπορεί να έχουμε σήμερα τέτοιου επίπεδου ανθρώπους που να είναι στη Βουλή. Είπαν κάποια ονόματα, κύριοι, οι προηγούμενοι τηλεθεατές, δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ορισμένοι από αυτούς και από το ανώτατο κλιμάκιο μέχρι και το τελευταίο θέλουν πραγματικά εξέταση από ψυχίατρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παρεπιπτόντως, ο πατέρας του κυρίου Ζουράρη ήταν ψυχίατρος. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Ο πρώτος σεξολόγος στην Ελλάδα. Πριν από τον ασκητή. Κύριε Παύλο, καλησπέρα σας. Γεννάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Από το εξωτερικό σε παίρνω. Ο Θεός να σε έχει γερό. Θα σου δώσω μία συμβουλή, Γεννάκι μου. Ό,τι λες είναι πάρα πολύ ωραία. Σταμάτα, τα ξέρουμε όλα. Σήκω και φύγει αυτές τις τελευταίες μέρες. Δεν σ' ακούω. Πιο δυνατά, δεν σ' ακούω. Λέω, σ' ακούμε κάθε μέρα, Γιάννη μου. Μ' ακούς τώρα? Κάπως καλύτερα. Ναι, μ' ακούς. Έχω χαμηλό τηλεόραση. Σ' ακούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα σ' ακούμε. Τα ξέρουμε όλα αυτά, Γιαννάκη μου, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε... Καλησπέρα, Γιαννάκη, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, μίλα. Φύγω και φύγε, Γιάννη μου, και πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειαζόμαστε άλλη φώτιση από σένα. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία, καθίστε κάτω. Φοβάμαι τρέμω στην ηλικία των 80 χρόνων που έχω γίνει. Φοβάμαι τρέμω στην ηλικία που έχω γίνει στα 80 μου χρόνια. Λοιπόν, φοβάμαι ότι αυτοί θα κάνουν ζημιά. Πάνε κάτσε εκεί, βάλ τους όλους εκεί. Να δούμε πώς θα γίνει, μη μας πάρει την κυβέρνηση ξανά ο Τσίπρας, το φοβάμαι. Πάνε να είσαι καλά, μη φοβάσαι. Με το φόβο δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Κύριε Κυριάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλά είμαστε, καλά. Λοιπόν, Γιάννη, εγώ θέλω να πω με μερικούς δημοσιογράφους, πολλούς δημοσιογράφους, αριστερούς. Αυτός ο φίλος, ο Βλαβιανός, πώς λέγεται. Κλάβια. Δηλαδή, τι πάει για βουλευτή,
Ναι, δεν θυμάμαι. Κάπως τύπος τον λένε. Ναι. Πάει για βουλευτής, πάει για τίποτα, έδρες, πάει. Δηλαδή, βασιλικότερος του βασιλέως είναι. Γι' αυτό εκνευρίζουν πολλοί δημοσιογράφοι και τα βάζουν με όλους τους δημοσιογράφους από κάτι τέτοιους τύπους. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πω και ένα άλλο, Γιάννη. Εάν μεθαύριο ο κύριος Τσίπρας γυρίσει από την Τουρκία και πει πάλι για το θρησκευτικό, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κύριος ο άλλος ο Ζουράρης και ο άλλος της Ανέλ που είναι και φέρει το θρησκευτικό για την Εκκλησία ο Τσίπρας, θα ψηφίσουν υπέρ για κατά της Εκκλησίας που είναι χριστιανοί αυτοί. Δεν είναι αριστεροί. Δεν είναι αριστεροί ούτε η Κουντουρά. Ούτε ο όχι, εγώ περιμένω να δω τι θα ψηφίσει στο πρωτόκολλο ένταξης λοιπόν, της Βόρειας Μακεδονίας στον Άντρο θα ψηφίσει ο Ζουράρης. Ας τον βγάλει και ο Παπαδάκης μεθαύριο, προχτές τον έβγαλε ο Παπαδάκης στον Παπαχριστόπουλο και λέγει ο άνθρωπος εγώ υπεύθυνα και έτσι και αλλιώς τι είναι αυτά. Δηλαδή πιστεύουμε ακόμα σε αυτούς ρε Γιάννη που από δεξί γίνανε αριστεροί. Θα ψηφίσουν αυτή τη, αν θα φέρει ο Τσίπρας που να μην το φέρει ποτέ σου, να, για την Εκκλησία. Αυτό τι θα ψηφίσουν αυτή τη στιγμή. Δεν θα το φέρει μέχρι τις εκλογές. Σε ευχαριστώ δεν πολύ. Το αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αλλά δεν έχουν πρόβλημα να ψηφίσουν οτιδήποτε. Φτάνει να έχουν την καρέκλα. Δεν έχουν πρόβλημα. Κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λεβέρδο. Εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με όλους αυτούς τους καραγκιόζηδες. Θα ήθελα να πω όμως κάτι άλλο. Έχω ακούσει ότι πολλά αστυνομικά τμήματα το βράδυ κλείνουν σαν να είναι μαγαζιά και βρίσκουν στα σπίτια τους ηλικιωμένους σκοτωμένους, ληστευμένους και σκοτωμένους για να έχουμε τους αστυφύλακες να φυλάνε αυτούς τους καραγκιόζηδες. Κάτι πρέπει να γίνει όμως με αυτό το θέμα. Τα αστυνομικά τμήματα δεν είναι μαγαζιά, ούτε διανυκτερεύονται φαρμακεία. Να κλείνεται από μέσα ο αστυφύλακας και να ανοίγει όταν του χτυπήσουν την πόρτα. Είναι ντροπή πράγματα αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κύριε Ιάκωβε, τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Σύντομα, μερικά θέματα. Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα βάζουν με τους Εβραίους. Για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι, ο διεθνής σιωνισμός κλπ. Μου θυμίζει ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη, για όλα αυτά είναι οι τάδε, οι πρώην και οι επόμενες, γενικώς. Mm-hmm. Για τον κύριο Τσίπρα στην Άγκυρα, ποτέ στην ιστορία, γιατί αναφέρατε, δεν ξέρετε φυσική, αλλά ξέρετε ιστορία, δεν είχαμε τόσα σοβαρά εθνικά θέματα μαζεμένα, αλλά παράλληλα ένα τόσο ανίκανο άτομο, γενικός άτομο, όχι πρώην πρωθυπουργό, στη θέση ενός υπουργού εξωτερικών. Όποιος τηλεθεατής γνωρίζει στην ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα κάτι ανάλογο, δηλαδή ανικανότητα υπουργού εξωτερικών με σοβαρότητα θεμάτων, να μας το πει. Ένας καθηγητής πριν από μια ώρα μίλαγε στο Attica TV, στο πρωί SBC κανάλι, λέγεται Μπίτρος Ομότιμος, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου. Μίλησε για κοινωνικές εντάσεις του μέλλοντος που θα αφορούν πληστηριασμούς, δάνεια, τράπεζες και ίσως μελλοντική χρεοκοπία. Να προσθέσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τότε θα αναζητεί ο ελληνικός λαός, όπως την καταστροφή του 22, κάποιους έξι. Ένα νούμερο έξι ακούγεται και σήμερα. Κατά σύμπτωση αυτούς οι οποίοι ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και συνεχίζουν να ψηφίζουν. Έξι. Έξι το 22, έξι και τώρα. Ένα κοινό όνομα. Η κυρία Κουντουρά και κάποιοι άλλοι. Αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους συμμετείχατε και σήμερα και όσους παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή. Χτες ήμουνα με κόσμο πολύ, έδωσα πολλούς χαιρετισμούς. Πάρα πολλές κυρίες μου παρακολουθούν μεγάλες ηλικίες, τις οποίες θέλω να σας ευχαριστήσω. Αλλά και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Δεν το περίμενα. Πόσοι νέοι άνθρωποι μου έρχονται να παρακολουθούν αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Μου δίνετε πολύ κουράγιο να συνεχίσω. Να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι όσο μπορώ εδώ όρθιος, με όσα προβλήματα για να έχουμε, να τα λέμε όλα έξω από τα δόντια όπως πρέπει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Μεγάλες στιγμές και